Μια νέα εμπειρία πρόσφερε ο Διεθνής Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας Cyprus Sunshine Cup 2009 στους αθλητές που πήραν μέρος στον τρίτο μέρος που διεξήχθηκε στην Αμαθούντα. Ο αγώνας διεξήχθησε μια νέα διαδρομή η οποία εντάχθηκε φέτος στο Cyprus Sunshine Cup και η οποία διασχίζει την περιοχή της αρχαίας Αμαθούντας και του Άγιου Τύχωνα. Η εκκίνηση και ο τερματισμός έγιναν στα ερείπια της αρχαίας πόλης με τους ξένους αθλητές να γνωρίζουν εκτός από τον ήλιο και την ομορφιά της θάλασσας και τον πολιτισμό της Κύπρου. Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα σκληρός με τα μεγάλα ονόματα της διεθνούς ποδηλασίας να παλέμουν σκληρά για μια θέση στο βάθρο των νικητών. Η έκπληξη έγινε αυτή η φορά από τον Τσέχο Γιάροσλαβ Κουλχάβη, ο οποίος κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση από το μέχρι προχθές νικητή όλων των προηγουμένων αγώνων του Cyprus Sunshine Cup 2009, τον Σουηδό Εμίλ Λίντγκρεν. Ο Σουηδός ξεκίνησε πολύ καλά από την αρχή, αλλά ο Κουλχάβη όμως ήταν ακριβώς πίσω του σε όλη την διάρκεια των τριών από τους έξι γύρους του αγώνα. Να začátek dost těžký, velice náročné tratě a to asi všechno. Naprosto v pohodě, na trati nebyly žádné problémy a i před startem a po závodech organizoval na špičkové úrovni. This race was very important for me. It was test my form. And this course is very good for me. I'd like very technical course like this, much stones and much rocks. It is good. I am very happy. Από τον τρίτο γύρο και μετά, ο Γιάροσλαβ μπήκε δυναμικά στην πρώτη θέση, κατάφερε να τη διατηρήσει μέχρι το τέλος του αγώνα και τελικά να ανέβει στο βάθρο των νικητών πρώτος. Στη δεύτερη θέση κατέλαβε επίσης ο Τσέχος Μίλαν Σπέντσι, ο οποίος δήλωσε μετά για το τέλος του αγώνα ότι όταν είδε τον Λίνγκρεν δεν ήταν σε πολύ καλή φόρμα, έβαλε τα δυνατά του και κατάφερε τελικά να περάσει στη δεύτερη θέση ο ίδιος. I feel good. It's nice to be back in Cyprus and I surprised myself because it was my first race for the season, so I didn't know what to expect. Like, either you can feel really good or you can feel really bad. You have no clue how your body would react for the first race. But after a lap, I felt a little bit better than I could go my own speed all the time. And it's a pretty hard course. You have to work all the time and push the speed, and there is no resting. How do you feel inside Cyprus? Oh, Cyprus is lovely. I know a lot of people here, so it's a really beautiful island, and it's always nice to come back. I think they do it very well because they prepare it as a professional organizers. I feel like on high race, high level race, because how it's organized, the riders are strong here and they give us good conditions for racing as well as for training. Bah, c'est la première fois que je viens à Chypre et c'est fantastique pour rouler. Hein. C'est une première fois pour moi, mais pas la dernière, je pense. C'était vraiment. Aujourd'hui, c'était un super parcours et puis il y a vraiment des possibilités énormes pour faire du vélo ici à Chypre. Στις γυναίκες, η έκπληξη ήρθε αυτή τη φορά από την Νορβηγίδα Lene Byberg. Η ίδια παραδέχτηκε ότι εκπλάγηκε ακόμα και η ίδια από την επίδοσή της στον αγώνα του Άγιου Τύχωνα Αμαθούντας. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Τσέχα Τερέζα Χουρίκοβα και την τρίτη η Σουηδή Αλεξάνδρα Έντεκ. Η Ολυμπιονίκη Σαμπίνε Σπίτς, η οποία ήρθε στην Κύπρο και στον αγώνα του Αγίου Τύχωνα Αμαθούντας, κατέλαβε την τέταρτη θέση, μια και δεν είχε την ευκαιρία, όπως είπε, να προπονηθεί για μια τόσο δύσκολη διαδρομή. Εντύπωση προκάλεσε στους οργανωτές του αγώνα, αλλά και στους αθλητές, η φιλοξενία και η στήριξη που πρόσφερε ο κοινοτάρχης Πάμπος Ιωάννου και το κοινοτικό συμβούλιο του Αγίου Τύχωνα. Είναι πολύ καλή. Το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Τύχωνα είναι πολύ περήφανο που έγινε στην περιοχή μας αυτός ο αγώνας και του χρόνου με το καλό θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τον καλυτερεύσουμε, να βοηθήσουμε, διότι οι αγώνες αυτοί είναι πολύ καλό για την νεολαία μας, αλλά εκτός από αυτό φέρνει και τουρισμό στην περιοχή μας.
time when I was in Cyprus, I spent in Ayanapa with my mom for 1 week, and I just enjoyed sea and nice beaches. And then I said, okay, this is good weather, good area for training too, but that's nice to do both here. So should be also nice after the season if here would be the races and we can spend them lying on the beach.